Ωραία, πριν φτάσουμε στο σήμερα και στη σημερινή κινητοποίηση εδώ στην περιφέρεια, να θυμίσουμε ποια είναι η κατάσταση στον κλάδο και κυρίως ποια είναι η προοπτική των επόμενων μηνών. Έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ενώ ακούγαμε ότι η απολιγνητοποίηση θα ξεκινήσει το 23, για μας ήρθε από την προηγούμενη μέρα, ούτε καν σήμερα, χθες. Ξαφνικά ένα πρωί μείναμε χωρίς δουλειά. Είναι 52 φορτηγά των δύο εταιριών, άλλοι 30 οδηγοί περίπου, συν τα παρεμφερή επαγγέλματα που ζουν από τον κύκλο εργασιών το δικό μας. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι μπορεί να ήρθαμε σήμερα εμείς εδώ, αλλά αυτό αγγίζει πολύ περισσότερους. Αγγίζει όλους όσους εργάζονται μέσα στα ορυχεία, μικρούς και μεγάλους εργολάβους, υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτούς τους εργολάβους και στους σταθμούς. Να θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό δούλευαν 2.000 φορτηγά μέσα στα ορυχεία. Αυτός ο κύκλος εργασιών θα λείψει από το νομό ολόκληρο. Άρα κατ' επέκταση δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Σε εμάς είναι άμεσο. Έχουμε μείνει χωρίς δουλειά και ζητάμε από την ηγεσία του τόπου, πρώτου δευτέρου βαθμού, αλλά και κεντρική εξουσία, να δώσει λύσεις στο πρόβλημα. Άλλωστε και αυτό είναι εκλεγμένοι, για να δίνουν λύσεις στα προβλήματά μας. Ήρθατε σήμερα στην περιφέρεια, μιλήσατε με τον κύριο Τσιούμαρη, αν δεν κάνω λάθος, τι του είπατε, τι σας είπε? Ακριβώς, μιλήσαμε με τον κύριο Τσιούμαρη. Θα έλεγα ότι δεν βγήκε κάτι από αυτή τη συνάντηση, γι' αυτό και εμείς έχουμε αποφασίσει να αφήσουμε τα φορτηγά μας εδώ. Έχουμε καταθέσει τις άδειες στον κύριο Τσιούμαρη. Θα πω ότι μπορεί ένας άνεργος να έχει στο μήνα του 0 ευρώ στη τσέπη του, για εμάς όμως περίπου 700 με 800 ευρώ είναι τα πάγια έξοδα που τρέχουν κάθε μήνα. Άρα δηλαδή ξεκινάμε με μείον. Αφήσαμε τις άδειες, άλλωστε είναι άχρηστες για μας αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει δουλειά. Και αν δεν υπάρχει λύση μέχρι τέλος του μήνα, θα καταθέσουμε και τις πινακίδες στο τμήμα συγκοινωνιών.